Απόστολε Άγιε και Ευαγγελιστά Μάρκε, πρεσβεύε το ελεήμον η Θεό, η ναπτεσμά των αθέσιν, παράσχητες ψυχές, ημών. Του Πέτρου συνεκβήμος και κοινωνός ιερός, του Λόγου διακονός και υποφύτης σοφός, εδείχθης Απόστολες ο του Σωτήρος, Ευαγγέλιον Θείον, Μαρκεβία Χαρά της, ως ουρανίος μύστης. Δύο Ευαγγελίστας επόφωγε ρερωμέ, 25 Απριλίου Μάρκου του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μακεδονίου του Δευτέρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νίκης Μάρτυρος Ο Άγιος Μάρκος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής ήταν ανιψιός του Αποστόλου Βαρνάβα και η μητέρα του ονομαζόταν Μαρία. Η καταγωγή του ήταν μάλλον από την Κύπρο αργότερα όμως εγκαταστάθηκε στα Ιεροσόλυμα. Ο Μάρκος από πολύ νωρίς μπήκε στην υπηρεσία της Εκκλησίας, συνοδεύοντας τον θείο του Βαρνάβα και τον Απόστολο Παύλο στις διάφορες περιοδίες τους. Επίσης εργάστηκε για πολύ καιρό κοντά στον Απόστολο Πέτρο. Κατά την παράδοση, ο Απόστολος Μάρκος κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αίγυπτο, τη Λιβύη, τη Βαρβαρία και είχε χρηματίσει πρώτος επίσκοπος Αλεξανδρίας. Για τον τρόπο του μαρτυρίου του οι γνώμες διήστανται. Η μία αναφέρει ότι εκοιμήθη ειρηνικά στην Αλεξάνδρεια, ενώ η άλλη ότι μαρτύρησε διαπυρός από τους ειδωλολάτρες. Το σπουδαίο είναι ότι ο Μάρκος έγραψε το δεύτερο κατά σειράν στην Καινή Διαθήκη Ευαγγέλιο. Ζωγραφίζει μέσα σε αυτό την δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού, ιδιαίτερα δια των θαυμάτων. Γι' αυτό και οι Αγιογράφοι τοποθετούν δίπλα στον Ευαγγελιστή Μάρκο ένα λιοντάρι, που είναι το σύμβολο της δύναμης, επειδή ο Μάρκος στο Ευαγγέλιο παρουσιάζει την δύναμη του Χριστού δια των θαυμάτων. Έτσι, ο Ευαγγελιστής Μάρκος στους αιώνε, μας ευαγγελίζεται την πίστη, δηλαδή μας κηρύττει την πίστη, για την δόξα του Θεού και τη σωτηρία των ψυχών. Η Αγία Μάρτης Νίκη Η Αγία αυτή ήταν μεταξύ αυτών που πίστεψαν στο Χριστό από τα θαύματα που έκανε ο Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτης κατά τη διάρκεια του ενδόξου μαρτυρίου του επιδιοκλητιανού. Στη συνέχεια και η Νίκη μαζί με άλλους υπέστη μαρτυρικό τέλος διαποκεφαλισμού.